Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι 3η 13 Δεκεμβρίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τους τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε για να παρακολουθήσουμε θεματολογία μας αναλυτικά. Έως το μεσημέρι της 5ης 22 Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτό το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στον ΟΑΕΔ για τις θέσεις που προκηρύχθηκαν και για τα νοσοκομεία Εύρου. Πόσες είναι και πώς κατανέμονται. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης πια τα συμπεράσματά του από τις επαφές που είχε στην Καβάλα με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς. Εκδικάστηκαν 6 υποθέσεις για τις καλύβες του Εύρου. Παράλληλα, ήταν και το πρώτο crash test σχετικά με την απόφαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πως οι καλύβες βρίσκονται υπό τη σκέπη του Υπουργείου. Ποια η απόφαση του δικαστηρίου. Ο προϋπολογισμός του 17 υπό το πρίσμα του επιμελητηρίου Καβάλας. Γιατί δεν βλέπουν αλλαγές βελτίωσης και τόνωσης της επιχειρηματικότητας. Χρυσά Χριστούγεννα είναι ο τίτλος των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων στην πόλη της Καβάλας, στη δήλωση αρμόδια αντιδήμαρχος για το πρόγραμμα αλλά και τις δράσεις που περιλαμβάνει. Την ανάγκη της μείωσης των φόρων, τόσο των άμεσων όσο και των έμεσων, υπογράμμισε για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης κατά τη διάρκεια της σύντομης βόλτας του στην αγορά της Καβάλας. Εκεί μίλησε με πολίτες και επαγγελματίες, ενώ συναντήθηκε και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης, όπου ενημερώθηκε για την ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση, η οποία διέπει τον εμπορικό κόσμο. Επισκέψεις σε καταστήματα της Καβαλιώτικης Αγοράς πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Κατά τη διάρκεια του περιπάτου συναντήθηκε και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, ο οποίος μόλις είχε λάβει μια επιστολή από την εφορία, την οποία και σχολίασε, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσε τον κύριο Θεοδωράκη για την άσχημη εικόνα της αγοράς. Όντως μόλις τώρα ήρθε ο ταχυδρόμος, ξέρετε, αυτοί οι πολύ καθόλου έτσι συμπαθείς άνθρωποι, οι οποίοι φέρνουν όμως τώρα τελευταία χρόνια έτσι, διάφορα έτσι, χαρτάκια τα οποία είναι λίγο περίεργα και μόλις μου ήρθε και από την εφορία έλεγχος αυτοπεραίωσης και τα λοιπά. Ξέρετε, αυτά τα χαρτιά τα οποία λειτουργούν τα τελευταία χρόνια. Ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες. Ναι. Πέσαμε τώρα στην περίπτωση. Ίσως είναι επειδή είναι και η μέρα τέτοια. Εύχομαι να είστε γουρλής όμως τέτοια μέρα, έτσι, 3η και 13. Για τους άλλους είμαι γουρλής. Να είστε καλά. Η αγορά περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Εσείς τουλάχιστον που γυρνάτε και είναι ευτυχές το γεγονός ότι εσείς δεν είστε ο πολιτικός του γραφείου, αλλά ο πολιτικός ο οποίος περπατάει στο πεζοδρόμιο. Νομίζω ότι αφουγκράζεστε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τι γίνεται στην αγορά. Η αγορά τα τελευταία χρόνια και ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια νομίζω ότι περνάει τέτοιες δύσκολες στιγμές που δεν έχει ξαναπεράσει. Και δεν είναι μόνο η μείωση του τζίρου, είναι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν έρθει. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί να έρθουν. Δηλαδή η ψυχολογία αυτή τη στιγμή είναι στα τάρταρα όλων των επαγγελματιών και μιλάμε για μια περίοδο η οποία είναι προερωταστική. Αν δεν την ονομάσουμε ερωταστική, είναι ο μήνας του Δεκεμβρίου, ο οποίος πραγματικά δεν μοιάζει σε τίποτα πλην του πολύ όμορφου στολισμού της πόλης μας, δεν μοιάζει σε τίποτα την εορταστική ατμόσφαιρα. Ο κύριος Θεοδωράκης τόνισε πως είναι άμεση ανάγκη η μείωση των φόρων αλλά και παράλληλα να υπάρξει σημαντική στήριξη στον ιδιωτικό τομέα. Εξηγούσα τώρα σε κάποιες κυρίες που με σταμάτησαν ότι εάν δεν το πάρουμε απόφαση και να ασχοληθούμε κατά προτεραιότητα με τον ιδιωτικό τομέα στη χώρα, μια ζωή με δανεικά θα ζούμε. Είπα και στη Βουλή, με αφορμή τον προϋπολογισμό, ότι έστω και συμβολικά έπρεπε να μειώσουμε λίγο τους φόρους. Λίγο τους φόρους. Γιατί το θέμα δεν είναι ότι έχουμε έναν φόρο που είναι υψηλός. Όλοι οι φόροι στην Ελλάδα συναντιούνται στην κορυφή. Αυτό δεν μπορεί να το αντέξει η αγορά. Δεν μπορεί να το αντέξουν οι άνθρωποι. Ο κύριος Λεμονίδης παρατήρησε πως το τελευταίο τρίμηνο του 2016 κλείνει με ιστορικά αρνητικό πρόσημο. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ο ελεύθερος επαγγελματίας και οι συνάδελφοι έχουν βάλει πλάτη σε όλους αυτούς τους φόρους και σε όλους τους έμεσους και άμεσους φόρους. Έτσι, έχουμε προσπαθήσει τουλάχιστον να είμαστε συνεπείς, αλλά δεν διαφαίνεται το ίδιο και για το 2017. Ήδη το τελευταίο τρίμηνο του 2016 κλείνει με τεράστια αρνητικό πρόσημο, ίσως ιστορικά θα καταγραφεί το αρνητικό πρόσημο του τρίμηνου του 2016, του τελευταίου τριμήνου. Και δεν διαφαίνεται κάτι, όπως είπα και πριν, και το χειρότερο είναι αυτό, ότι έχει πλέον μειωθεί στο έπακρο η αισιοδοξία σε οποιονδήποτε συνάδελφο. Που αυτό είναι το χειρότερο, διότι η ψυχολογία είναι ένας τομέας στο επιχειρήν, ο οποίος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, δεν μένει τίποτα άλλο παρά να προσπαθούμε. Καλά, εντάξει. Και κάποια στιγμή θα τους αλλάξουμε μυαλά και θα καταλάβουν ότι η χώρα, αν είναι να αναστηθεί, θα αναστηθεί από ανθρώπους σαν και εσάς.
από τη μικρομεσαία επιχείρηση που προσπαθεί, που δίνει δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο και τέλος πάντων είναι η ζωή μιας πόλης. Πάντως είναι ωραία η πόλη σας. Καλή δύναμη. Αλλάζοντας τώρα εντελώς θέμα και κλίμα, 270 άνθρωποι φοιτήσαν πέρυσι στην Ακαδημία Πολιτών που λειτουργήσε πιλωτικά στον Εύρο ως μια ιδέα της Περιφερειακής Ενότητας και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Η ιδέα, όπως αποδεικνύεται, εξαπλώθηκε και τμήματα θα λειτουργήσουν τώρα σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των εγγραφών για την Ακαδημία Δομή Διαβίου Μάθησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που θα λειτουργήσουν σε Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα. Οι διαλέξεις του προγράμματος ξεκίνησαν ήδη και θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα με ομιλητές καθηγητές των σχολών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Υπενθυμίζεται ότι η θεματική ενότητα που έχει επιλεγεί για την Αλεξανδρούπολη έχει τον γενικό τίτλο «Ζώντας το σήμερα» και της Ορεστιάδας περιβάλλον και άνθρωπος. Η δομή που ξεκίνησε εδώ στον Εύρο ως πιλωτικό πρόγραμμα, δηλαδή η Ακαδημία του Εύρου, διαχέεται πλέον ως Ακαδημία Δομή Διαβίου Μάθησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι μια δράση την οποία ξεκινήσαμε μαζί σε συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και τις σχολές που υπάρχουν στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα, και τώρα αυτή η δράση πλέον διαχέεται και στις 5 περιφερειακές ενότητες. Έτσι, από την Τετάρτη, που θα είναι και η δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση που έχει σχέση με τις διαλέξεις αναφορικά με τους άξονες που έχει βάλει το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε πλήρως πόσοι έχουν εγγραφεί για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Σήμερα, λοιπόν, γνωρίζουμε ότι περίπου 380 άτομα έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις και πρέπει να σας πω ότι σε όλους αυτούς που έχουν παρακολουθήσει το 60% των διαλέξεων θα επιδοθεί ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης. Ένα πιστοποιητικό που θα έχει και τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου, του ΤΕΗ και της Περιφέρειας. Φέτος 80 καθηγητές και 580 συμμετέχοντες θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα, ανταλλάσσοντας απόψεις σε επιμέρους αντικείμενα και θεματικά πεδία. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιόδους η επιστημονική γνώση να διαχέεται στην κοινωνία. Αυτός ήταν ο στόχος. Το πείραμα που έγινε στον Εύρο, δηλαδή η εφαρμογή αυτού του πιλωτικού προγράμματος, γνώρισε απόλυτη επιτυχία. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και την διάχυση της όλης δραστηριότητας σε ολόκληρη την περιφέρεια. Θα λειτουργήσουν στον Εύρο 2 τμήματα, ένα στην Αλεξανδρούπολη και ένα στην Ορεστιάδα, ένα τμήμα στην Κομωτινή, ένα τμήμα στην Ξάνθη, 2 τμήματα στην Καβάλα και ένα τμήμα στην Δράμα. Θα υπάρχει ένας κύκλος παρακολούθησης, αλλά το σημαντικό είναι η διάδραση. Δηλαδή ότι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συζητούν με τους καθηγητές για όλα αυτά τα θέματα τα οποία εκείνη την ώρα αναλύουν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να λύνεις απορίες, να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να σχολιάσεις κάτι στο οποίο συμφωνείς ή διαφωνείς, και μέσα από το διάλογο σαφώς προκύπτουν πιο ουσιαστικά αποτελέσματα. Τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή στα προνοιακά επιδόματα των ατόμων με αναπηρίες εξέφρασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιάννης Βαρδακαστάνης. Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συλλαλητηρίου που έγινε στην Αθήνα από τα σωματεία ανά την επικράτεια, αλλά και το αποτέλεσμά τους ήταν να ικανοποιηθεί μια σειρά από σημαντικά τους αιτήματα. Καμία αλλαγή προς τα κάτω δεν θα γίνει στα προνοιακά επιδόματα σύμφωνα με τις σχετικές διαβεβαιώσεις που έχει λάβει η Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Παράλληλα, όπως παρατηρεί ο Πρόεδρος Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Δράμας, η διαμαρτυρία στην Αθήνα ήταν επιτυχημένη, καθώς δεν παραχωρήθηκαν και εκτιμένα δικαιώματα των ΑΜΕΑ. Είχαμε μια ενημέρωση πριν ημερών στην Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΑΜΕΑ στην Κομωτινή από τον πρόεδρό μας, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, που παραβρέθηκε στις εκλογές και στη σύσταση. Μιλάμε της Περιφερειακής Ομοσπονδίας. Μας είχαν διασφαλίσει, πως μας είχε ενημερώσει και ο πρόεδρος, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, πρόεδρος της ΑΜΕΑ, πως έχουμε καλά μηνύματα από την πολιτεία
από την κυβέρνηση, τέλος πάντων, πως πρώτον δεν θα πειραχτούν τα πρωινιακά επιδόματα και ό,τι έχει σχέση με τα αναπηρικά επιδόματα των ατόμων με αναπηρία. Ένα δεύτερο, πως μας είχαν πει και μετά εν όψη που είχαμε 2 του Δεκέμβρη το Πανεπιρικό Πανελλαδικό Συλλαλητήριο που συμμετείχαμε εμείς ως σωματείο ΑΜΕΑ Νομού Δράμας και στην Αθήνα. Είχαμε βάλει ως σωματείο, κατεβήκαμε 48 άτομα στην διαδήλωση του Πανεπιρικού Πανελλαδικού Συλλαλητήριου, όπου εκεί πετύχαμε από τα κύρια θέματα, μιλάμε, οι δομές και όσον αφορά αυτά που είχαμε κατακτήσει εδώ και χρόνια, να μην πειραχτούν κάποια θέματα που αφορούν τους ανθρώπους με αναπηρία. Μέσα στις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι ενταγμένες και οι χαμηλές αναπηρικές συντάξεις, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρξουν θετικές εξελίξεις και στα προνοιακά επιδόματα. Ξέραμε λίγο πολύ πως αυτές τις μέρες κάτι θα γινόταν. Οπότε ήταν για μας λίγο γνώριμο στα στελέχη του αναπηρικού κινήματος πως και αυτό που ανάφερε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Τσίπρας, με αυτό που θα δώσει, μιλάμε, την ενίσχυση, την οικονομική ενίσχυση στις συντάξεις, και φυσικά πιάνει και τις αναπηρικές συντάξεις. Τώρα, εδώ και μέρες ο κόσμος παίρνει από προθέσεις συγκεκριμένα που αναγγέλθηκε αυτό το συγκεκριμένο. Πολλά άτομα και μέλη του σωματείου μας παίρνουν τηλέφωνο και σε μένα προσωπικά. Αν θα υπάρχει και αυτή η οικονομική ενίσχυση εκτός από τα ασφαλιστικά ταμεία που παίρνουν τις αναπηρικές συντάξεις, αν υπάρχει και ενίσχυση στα προνοιακά επιδόματα. Εμείς αναμένουμε, ενδέχεται κάτι να γίνει, αλλά ακόμα δεν μπορούμε με σιγουριά να το αναγγείλουμε. Αλλά πιστεύουμε ως τέλη της χρονιάς κάτι θα πετύχουμε και στα προνοιακά επιδόματα. Γι' αυτό ο κόσμος λίγο να κάνει υπομονή. Είμαστε, πιστεύω, σε καλό δρόμο και ό,τι νεότερο θα έχουμε θα το αναγγείλουμε και θα το δημοσιεύσουμε ώστε να ενημερωθεί και ο κόσμος. Ο προϋπολογισμός του 2017 είναι υφεσιακός και προϋπολογισμός λιτότητας, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου της Καβάλας. Όπως σημείωσε ο κύριος Δέμπας, μέσα στο επόμενο έτος δεν αναμένονται αλλαγές βελτίωσης ούτε τόνωσης της επιχειρηματικότητας στη χώρα, καθώς οι φόροι παραμένουν υψηλοί και παράλληλα δεν υπάρχουν σημάδια ανάπτυξης. Μακριά από την ανάπτυξη και τη στήριξη των επιχειρήσεων και των επενδύσεων είναι ο προϋπολογισμός του 2017, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκο Δέμπα, ο οποίος τον χαρακτήρισε ως υφησιακό. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με την ανάπτυξη, δεν έχει καμία σχέση, θα λέγαμε, με όλα αυτά τα οποία ακούμε κατά καιρούς ότι θα βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα. Είναι ξανά ένας υφησιακός προϋπολογισμός, ένας προϋπολογισμός λιτότητας, ουσιαστικά πάλι αφέμαξης μείωσης των εισοδημάτων και φυσικά υπέρμετρης φορολόγησης, υπερφορολόγησης των επιχειρήσεων. Μέσα στο νέο προϋπολογισμό έχουν ενταχθεί αυξήσεις φόρων άμεσων και έμεσων, οι οποίοι για μία ακόμη φορά, όπως σημειώνει ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, θα επιβαρύνουν τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και όσο και αν προσπαθούν να μας πούνε ότι είναι το κάτι άλλο, τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. Όταν έχουν σκοπό να εισπράξουν έσοδα τα οποία είναι πάνω από 4-4,5 δις, αυτό σημαίνει από κάπου θα τα πάρουν. Ο τρόπος εύκολος είναι είτε η έμεση φόρη, που είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό το οποίο έτσι κι αλλιώς έρχεται στις πλάτες μας, γιατί είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης, είναι η αύξηση στον καπνό, η αύξηση στον καφέ, η αύξηση συνέχεια. Η αύξηση του ΦΠΑ και το καθεξής. Και φυσικά από τους άμεσους φόρους, που και εκεί υπάρχει μια σημαντική αύξηση, που έτσι κι αλλιώς θα είναι πάλι εις βάρος κυρίως των επιχειρήσεών μας. Επομένως είναι ένας προϋπολογισμός που και χθες τουλάχιστον ο ίδιος ο Τόμψον του Δουνουτού, όσο και αν δεν μας αρέσει, είπε και ο ίδιος τόνισε ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι της κυβέρνησης και είναι ένας μη αναπτυξιακός προϋπολογισμός. Αλεξανδρούπολη, μία πόλη, ένα σπίτι, μία ιστορία είναι ο τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιεί στην πρωτεύουσα του Εύρου ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας στο σπίτι της Αντουανέτας σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της τρίτης αλλά και της τετάρτης τάξης των δημοτικών σχολείων. Με στόχο τη γνωριμία με την τοπική ιστορία και αρχιτεκτονική, μαθητές δημοτικών σχολείων της Αλεξανδρούπολης επισκέπτονται το σπίτι της Αντουανέτας στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιεί ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας το σπίτι της Αντουανέτας σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου. Το σπίτι της Αντουανέτας έχει ιδρυθεί το 2002 και έχει ως στόχο την προώθηση της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού. Η έδρα του είναι εδώ, Τσιμισκή 20. Είναι το σπίτι της Αντουανέτας. Η Αντουανέτα ήταν η πρώτη καθηγήτρια γαλλικών στην Αλεξανδρούπολη. Φιλοξενούμε κάθε χρόνο μία σταζιέρ, μία γαλλίδα φοιτήτρια, η οποία κάνει την πρακτική της άσκηση εδώ στην Αλεξανδρούπολη.
και πραγματοποιεί πολλά προγράμματα. Το πρώτο είναι εργαστήρια για παιδιά που είναι κάθε Σάββατο 6.30 με 8 για παιδιά ηλικίας 7 με 9 ετών. Υπάρχει το Μιλάτε Γαλλικά που είναι πρόγραμμα που απευθύνεται στους ενηλίκους εκπαιδευτικούς για να μάθουν γαλλικά. Υπάρχει το πρόγραμμα Αντωνέτα Ανοιχτή στα σχολεία που έχουν τα παιδιά την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη Γαλλίδα είτε στο σχολείο είτε εδώ στο σπίτι της Αντωνέτας. Υπάρχει το Όμιλον Νέων που είναι θεατρικό παιχνίδι και ένα καινούριο πρόγραμμα τώρα. Οι μικροί επισκέπτες αρχικά ξεναγούνται στο χώρο του σπιτιού της Αντουανέτας, που αποτελεί ένα από τα πιο ονομαστά κτίρια ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος της Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια πραγματοποιείται διαδραστική παρουσίαση της τοπικής ιστορίας και κατασκευή οικαστικού έργου ως απόρρια των παιδαγωγικών δράσεων. Το πρόγραμμα που ξεκινάει σήμερα, είχαμε την πρώτη τάξη πριν από λίγο, είναι ένα πρόγραμμα για τρίτη και τετάρτη δημοτικού, το οποίο στοχεύει στο να μας φέρει λίγο σε επαφή με την ιστορία του σπιτιού, την Αντουανέτα και τον Πιπίνο, τους κατοίκους εδώ του σπιτιού. Το έργο της Αντουανέτας ως δασκάλας και ως προαγωγού της πολιτιστικής κουλτούρας της Γαλλίας και όχι μόνο, γιατί διάφοροι άνθρωποι πέρασαν από εδώ, οι οποίοι δεν διδάχτηκαν μόνο γαλλικά, διδάχτηκαν τρόπους, γενεοδορία και διάφορα άλλα πράγματα. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει να κάνει και με την τοπική ιστορία, μέσα από παιχνίδια όλα και κατασκευές. Ερχόμαστε λίγο σε μια επαφή με το πολιτισμό της Αλεξανδρούπολης. Έχει ως άξονα την αρχιτεκτονική, οπότε η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τα κτίσματα της πόλης. Κοιτάμε λίγο τις διαφορές σε σχέση με τα σύγχρονα κτίσματα και τα παλιά κτίσματα, τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής, τα μεγέθη, τους τρόπους που χτιζόταν τα σπίτια παλιά και τώρα, τα υλικά. Και στο τέλος φτιάχνουμε μια δική μας κατασκευή, η οποία είναι το δικό μας προσωπικό καταφύγιο, το δικό μας προσωπικό σπίτι, τι ονειρευόμαστε να έχει μέσα και πώς μπορούμε να το εξελίξουμε αυτό χρησιμοποιώντας καινούργια υλικά σε συνδυασμό με παλιά. Από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα, κυρίες και κύριοι, παραμένοντας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τηλεφωνικά μαζί μας ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της Βιομηχανίας Φθορικών Λιπασμάτων, ο κύριος Νίκος Βογιατζίδης. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σκέβα, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας. Συνεχίζουμε να καταγράφουμε τις εξελίξεις όπως κάναμε από την πρώτη στιγμή. Είχαμε συνέχεια στις δικές σας όχι μόνο κινητοποιήσεις αλλά και στην εξέλιξη της υπόθεσης τουλάχιστον βάσει της νομικής οδού. Είχαμε εκδίκαση. Τα αποτελέσματα κύριε πρόεδρε. Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα είναι πολύ νωρίς. Σήμερα εκδικάστηκε ή έγινε η κύρια δίκη όλων των μιας υπόθεσής μας. Δικάστηκαν γύρω στα 60 άτομα, άτομα που παρανόμως εκδιώχθηκαν από την εργασία τους με τον τρόπο που έχουμε περιγράψει πολλάκις και στην εκπομπή σας. Ο κύριος Λαβρεντιάδης κατέθεσε ψευδώς μηνύσεις σε βάρος του συνόλου του προσωπικού και έτσι μας απέλησε χωρίς να μας δώσει αποζημιώσεις και χωρίς να μπορούμε να βγούμε στο επίδομα ανεργίας. Αυτόν τον δόλο τον έχει αναγνωρίσει και η κυβέρνηση και καταφάνηκε και στο Υπουργείο Εργασίας όπου έχουν γίνει 6 τριμερείς συναντήσεις και εξ αυτού σήμερα εγκρίθηκε ένα επίδομα 1.000 ευρώ, κάτι βέβαια που μας το είχαν υποσχεθεί εδώ και 7 μήνες, όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αυτό το επίδομα έχει εγκριθεί σήμερα και σύντομα θα είναι στους λογαριασμούς μας, δίνοντάς μας έτσι μία ανάσα και προσπαθώντας να κάνουμε και εμείς Χριστούγεννα, διότι όπως καταλαβαίνετε 7 μήνες τώρα είμαστε αποκομμένοι από κάθε πόρο. Επίσης έχουν γίνει δύο πάρα πολύ σημαντικές συναντήσεις. Μία συνάντηση έχει γίνει με τον κύριο Φλαβουράρη, με τον γραφείο του κυρίου Δραγασάκη, τον αναπληρωτή υπουργό οικονομίας, τον κύριο Πιτσιόλα, τους τοπικούς εδώ και τους τρεις τοπικούς μας βουλευτές, του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και εκπρόσωπο της Alpha Bank, όπου εκεί καταδείχθηκε η μη πρόθεση της εταιρείας του να έρθει σε μια συμφωνία κοινή συνενέση, έτσι να το πούμε, ώστε να δοθεί ένα τέλος και να επιστρέψουμε στην εργασία μας. Ο κύριος Λαβρεντιάδης δεν δέχτηκε να γυρίσουμε πίσω, μένει στο αρχικό του σχέδιο και εκεί φάνηκε και είναι πρόδειλο ότι εδώ πέρα πρόκειται για μια περίπτωση κλασική όπου ο εργοδότης κοιτάει να φορτώσει όλα τα χρέη σε μια εταιρεία κουφάρι που έχει δημιουργήσει, εν προκειμένου τα ελληνικά λιπάσματα έχουν μια εταιρεία κουφάρι γιατί δεν υπάρχει καμία παραγωγική δραστηριότητα, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να φέρει προτετελεσμένο γεγονότων τόσο τις τράπεζες όσο το δημόσιο όσο και εμάς τους εργαζόμενους.
Εμείς συνεχίζουμε και δίνουμε έναν αγώνα αξιοπρέπειας, έναν αγώνα ώστε να μπορέσουμε να ξαναεπανέλθουμε στην εργασία μας, εμείς και οι οικογένειές μας, από εκεί που παρανόμως έχουμε εκδιωχθεί. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου το ερώτημα, γιατί από την πρώτη στιγμή αποδείξατε ότι είστε αραγές μέτωπο εκεί στην Καβάλα. Απέδειξαν οι εργαζόμενοι των λιπασμάτων ότι θα φτάσουν μέχρι το τέλος. Είχαμε μία πρώτη τουλάχιστον εκδίκαση. Θα ακολουθήσουν σίγουρα αρκετά επεισόδια στο σύριαλ που λέγεται Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να μου μεταφέρετε λιγάκι το κλίμα, γιατί πολλές φορές η πρώτη εντύπωση είναι αυτή που τελικώς δικαιώνεται και εκ του αποτελέσματος. Πώς εκλάβατε εσείς που ζείτε και ουσιαστικά ακολουθείτε και πράτετε αυτόν τον αγώνα όλο αυτό το διάστημα, πώς εκλάβατε το κλίμα στο δικαστήριο? Κοιτάξτε, το κλίμα θεωρώ ότι το δικαστήριο πήγε πολύ καλά. Μένει να βγει από το αποτέλεσμα της δίκης. Έχουμε πάρει απόφαση και όπως είπατε το μέτωπο είναι αγιές. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό και δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να έχει αντέξει σωματείο και εργαζόμενοι και μάλιστα κάτω από αυτές τις συνθήκες τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως έχουμε αντέξει. Θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους, διότι είναι ένας αγώνας αξιοπρέπειας ενάντια στις αυθαιρεσίες του κυρίου Λαβρεντιάδη, διότι αν αυτός ο αγώνας δεν δικαιωθεί, τότε ανοίγεται απλόχερα η κεκρόπορτα προς όλο τον επιχειρηματικό κλάδο της χώρας με ψευδείς μηνύσεις να απολύσει το σύνολο του προσωπικού και επιπλέον δημιουργώντας καινούργια αφημή να απαλλαχθούν από όλα τα βάρη και αυτά τα βάρη να χρεωθούν στο ελληνικό δικαίωμα και σε όλους τους πολίτες. Έχετε απόλυτο δίκιο και επισημαίνετε κάτι πάρα πολύ σωστό, το γεγονός ότι σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ο χρόνος είναι πραγματικά εχθρός των εργαζόμενων οι οποίοι περιμένουν να δικαιωθούν. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Βογιατζίδα, τη στιγμή που η υπόθεση έχει πάρει την πορεία της και έχει πάρει και το δρόμο της χάρη στην δική σας επιμονή, αν πιστεύετε τελικώς ότι η λύση, η ουσιαστική λύση και μια λύση προφανώς ωφέλιμη για τους ίδιους τους εργαζόμενους θα πρέπει να είναι και μπορεί να δοθεί τελικώς δικαστικά ή αν είναι αμιγώς πολιτική η λύση που μπορεί να δοθεί στο ζήτημα? Κοιτάξτε, το πρόβλημά μας είναι σύνθετο. Δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα από τα δύο και εδώ πέρα νομίζω ότι χρειάζονται παρεμβάσεις από όλους τους φορείς. Τα δικαστήρια είναι ένας θεσμός, ένας ανεξάρτητος, μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα δώσουν τη δική τους απάντηση σε όλο αυτό που έχει συμβεί και περιμένουμε εναγωνίως και εμείς τα αποτελέσματα. Και από την άλλη η πολιτική ηγεσία του τόπου πρέπει να καταδείξει εμφανώς ότι συντάσσεται, ότι μάλλον δεν συντάσσεται με τέτοιες επιχειρηματικές πρακτικές. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί οι συναντήσεις σας από την πρώτη στιγμή, πέρα από τους τοπικούς βουλευτές, οι οποίοι δεν αλλάξαν, υπήρχαν συναντήσεις και το προηγούμενο διάστημα με υπουργούς. Το υπουργικό σχήμα άλλαξε από την κυβέρνηση. Είχαμε τον ανασχηματισμό. Ο ανασχηματισμός και το γεγονός ότι έπρεπε να διαπραγματευτείτε με νέα πρόσωπα και να συζητήσετε με νέα πρόσωπα, επιβράδυνε καθόλου την προσπάθειά σας και είδατε θετική ανταπόκριση από τους νέους υπουργούς, από τους νέους ηθήνοντες που συναντήσατε αυτό το διάστημα? Επιβράδυση σημειώθηκε όσον αφορά το θέμα του ανασχηματισμού. Μέχρι να μετάβουν οι καινούργοι υπουργοί τα υπουργεία, αλλά αυτό ήταν μικρό το χρονικό διάστημα. Ήμασταν τυχεροί διότι οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονταν καταρχάς την υπόθεσή μας σε κυβερνητικό επίπεδο, όπως είναι ο κύριος Φραγκουράρης, δεν μετακινήθηκε. Α, ναι, βέβαια, σωστό. Την άλλη, η κυρία Χτσόγλου, η οποία είναι μια νέα υπουργός, γνώριζε πάρα πολύ καλά το θέμα μας, διότι ήταν αυτή η οποία συμμετείχε ως σύμβουλος του Υπουργείου Εργασίας τότε στις τριμερείς τις οποίες είχαμε κάνει με την εταιρεία μας. Οπότε ήταν πάρα πολύ καλή γνώστης για το τι ακριβώς έχει συμβεί στην εταιρεία και μάλιστα να θυμίσω συμμετείχε τότε μέσω του Υπουργείου που είχε βγάλει την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας ότι εδώ υπάρχει δόλια συμπεριφορά, ότι εξυφαίνεται η δόλια συμπεριφορά του εργοδότη μας, ότι μάλιστα ότι φαίνεται να υποκρύπτεται μια λειτουργία της εταιρείας, ότι και οι τρεις εταιρείες λειτουργούν σαν ένα με σκοπό να υπάρξει φθορά στο ελληνικό δημόσιο και να πληγούν και οι εργασιακές μας σχέσεις. Βλέποντας λίγο μπροστά, κύριε Πρόεδρε, βλέποντας το άμεσο μέλλον, ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνουν οι εργαζόμενοι? Υποθέτω, πέρα βέβαια από το δεδομένο του γεγονότος ότι θα παραμείνουν αραγείς και θα παραμείνουν έτσι σε αυτό το σφιχτό μέτωπο το οποίο έχετε συνθέσει. Κοιτάξτε, πραγματικά έχει φύγει, έφτασε η υπόθεση όπου δικάστηκε η κυρία Δίκη. Θα ήθελα να σας πω ότι επίσης είναι συγκινητική η συμπαράσταση που έχουμε από τον κόσμο της Καβάλας.
Έχουμε μαζέψει ήδη 7.000 υπογραφές που συμπαραστέκονται στον αγώνα αυτόν που κάνουμε. Και προγραμματίζουμε μία όχι και τόσο συνδικαλιστική δράση στο αμέσως επόμενο διάστημα λόγω των Χριστουγέννων, και θα ήθελα και δημόσια να ευχαριστήσω τον σύλλογο, τον πολιτιστικό σύλλογο το Κάστρο, το οποίο μας παραχώρησε έναν χώρο, εκπληκτικό χώρο εδώ στην Καβάλα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία γιορτή για τα παιδιά τα δικά μας, τα παιδιά των εργαζομένων που τόσο έχουν στηριχθεί και μέσα από τα δικά τους μάτια και αυτοί βιώνουν ένα... το τραγικό όλο αυτό της υπόθεσης. Θα πραγματοποιηθεί μια γιορτή των παιδιών μέσα από συλλογική προσπάθεια εδώ όλου του νομού και φορείς, οι οποίοι μας έχουν στηρίξει, προκειμένου να γίνει μια γιορτή για τα δικά μας παιδιά. Από εκεί και μετά θα προχωρήσουμε και σε άλλες συνδικαλιστικές κινήσεις, τις οποίες θα τις προγραμματίσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Λοιπόν, κύριε Βογιατζίδη, θεωρώ περιττό να σας πω ότι στα επόμενα σας βήματα θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ για να δίνουμε κι εμείς το δικό μας βήμα και την δική μας επιρροή όσο μπορούμε, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε εκ νέου την φωνή σας. Όποτε έχετε εξελίξεις, είμαστε εδώ για να τις μεταφέρουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Σκέβα, διότι είστε ένας σταθμός που πραγματικά μας δίνετε βήμα να ακουστεί η φωνή μας, να μας ακουστεί η πραγματικότητα, κάτι που ξέρετε δεν έχουμε την τόση μεγάλη ευχέρεια εδώ στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα τηλεοπτικά, και είναι πραγματικά λυπηρό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Έως το μεσημέρι της 5ης 22 Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτό το σύστημα ηλεκτρονικής αίτησης στον ΟΑΕΔ για τις 57 θέσεις που προκηρύχθηκαν για τα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και τη Δημοτήχου και για το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης της Ορεστιάδος. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για πρόσληψη 57 υπαλλήλων για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Εύρου με διάρκεια σύμβασης 12 μήνες. Με τις 57 αυτές προσλήψεις δίνεται επιτέλους μεγάλη ανάσα στο προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο με υπερπροσπάθεια κατόρθωσε να κρατήσει όρθιο το νοσοκομείο τα τελευταία 7 χρόνια, που ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 30%, δήλωσε μεταξύ άλλων ο διοικητής του νοσοκομείου. Επιτέλους το προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Εύρου θα πάρει μια βαθιά ανάσα. Και λέω επιτέλους, γιατί χάρη στις πολύ μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνανε, που αψηφίσαν το γεγονός ότι τους χρωστάμε ρεπό, ότι τους χρωστάμε άδειες, κουραστήκανε πάρα πολύ τα τελευταία 7 χρόνια, κατορθώσαν και κρατήσαν το νοσοκομείο όρθιο. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να πάρουν μια βαθιά ανάσα. Ήδη από χθες το μεσημέρι στις 12 η ώρα ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για νέες προσλήψεις. Μιλάμε για 57 θέσεις που μεταφράζονται σε 13 για το Δημότυχο, 2 για το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης Ορεστιάδας και 42 για το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Αυτές είναι θέσεις νοσηλευτών, θέσεις μεών, θέσεις τεχνικών εργαστηρίων μικροβιολογικού και ακτινολογικού, θέσεις ακτινοφυσικών, φαρμακείου, πληροφορικής και υπάρχει και ένας εργάτης γενικών καθηκόντων. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΕΔ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΟΕΔ έως και τις 12 το μεσημέρι της 22ης Δεκεμβρίου. Αναλυτικά μπορεί να δει κάποιος τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΕΔ, επιλέγοντας την έναρξη ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στην υγεία. Πού μπορεί να κάνει κάποιος αίτηση? Στην διαδικτυακή πύλη του ΟΕΔ. Είναι το oed.gr. Και να κλικάρει το σημείο που λέει 4.000 προσλήψεις για την υγεία. Είναι θέσεις για 12 μήνες, σαν η διάρκεια της σύμβασης. Παίρνουν μισθό ακριβώς όπως και ένας νεοδιοριζόμενος, δηλαδή είναι από τα 700 τόσα ευρώ, 780 μέχρι 1.200, ανάλογα αν είναι ΥΕ, ΔΕΛΤΑΕ, ΤΑΦΕ, ΠΕ. Τα επιδόματα που προβλέπονται, τις άδειες που προβλέπονται, όπως ακριβώς ένας υπάλληλος ο οποίος θα διοριζόταν το πρώτο χρόνο του διορισμού του στο δημόσιο. Οι 57 υπάλληλοι θα πιάσουν δουλειά άμεσα τους πρώτους μήνες του νέου έτους. Η προθεσμία λήγει στις 22 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Οι αιτήσεις γίνονται μόνο διαδικτυακά, με κανένα άλλο τρόπο, online μόνο,
στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, και απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει κάποιος αίτηση είναι να είναι άνεργος τουλάχιστον 12 μήνες. Μοριοδοτείται οι μήνες της ανεργίας, όσους πιο πολλούς μήνες είσαι άνεργος παίρνεις μόρια, και η οικογενειακή και η εισοδηματική κατάσταση. Οι λεπτομερείς πληροφορίες είναι στη διαδικτυακή πύλη του ΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι να μπουν να δουν ακριβώς τι πρέπει να καταθέσει ο καθένας. Γιατί η προθεσμία είναι σύντομη, και είναι σύντομη γιατί θέλουμε γρήγορα να τους πάρουμε. Θα γίνει με αυτό το σύστημα online, ηλεκτρονικά, η αξιολόγηση, και ευελπιστούμε τέλος του Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, να δουλεύουν πλέον στο νοσοκομείο μας. Τα θέματα που απασχολούν την ανώτατη εκπαίδευση αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε ο πρόεδρος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον επικεφαλής του ποταμιού Σταύρο Θεοδωράκη. Η συζήτηση οδηγήθηκε και στα εθνικά θέματα, με τον επικεφαλής του ποταμιού να επισημαίνει εκ νέου πως είναι αναγκαιότητα η ύπαρξη εθνικής κοινής πολιτικής μέσα από ένα Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την ιχθυόσκελα της Καβάλας ξεκίνησε την διήμερη περιοδία του στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ο πρόεδρος του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, ενώ στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο γραφείο του. Ο κύριος Μητρόπουλος ζήτησε τη στήριξη του Σταύρου Θεοδωράκη στα ζητήματα που απασχολούν τα ΤΕΙ της χώρας. Να ευχαριστήσω τόσο τον κύριο Γκαϊτατζή όσο και τον κύριο Θεοδωράκη, οι οποίοι ήρθαν, επισκέφθηκαν το ίδρυμά μας και συζητήσαμε όλα τα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία μας απασχολούν. Ήταν μια αγώνιμη συζήτηση, νομίζω βγάλαμε όλοι καλά και χρήσιμα συμπεράσματα. Τους εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθειά τους να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό στα όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Ο κύριος Θεοδωράκης σημείωσε πως είναι συμπαραστάτες στα αιτήματα των προέδρων του ΤΕΙ, ενώ έδωσε έμφαση στο θέμα της απελευθέρωσης των μεταπτυχιακών. Είχαμε τη δυνατότητα και με τον πρόεδρο αλλά και με τους καθηγητές, την ηγεσία του Ιδρύματος, να συζητήσουμε και ζητήματα που τους απασχολούν, αλλά και γενικότερα ζητήματα για την εκπαίδευση και για το πώς πρέπει να κινηθεί η κεντρική πολιτεία. Τους είπαμε ότι είμαστε συμπαραστάτες στην προσπάθειά τους να κρατήσουν το Ίδρυμα ψηλά και να απελευθερωθούμε από τα δεσμά που έχει το κεντρικό κράτος, να τους δώσουμε τη δυνατότητα δηλαδή και να εκπαιδεύουν τα παιδιά μας καλύτερα και να τα προετοιμάζουν για την αγορά εργασίας, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά να παίξουν και ένα οικονομικό ρόλο, να έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να παίρνουν μεταπτυχιακούς φοιτητές από όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να βοηθούν και την ελληνική οικονομία, αλλά να διαδίδουν και το εκπαιδευτικό όραμα της χώρας. Στόχος της διήμερης περιοδίας του κυρίου Θεοδωράκη είναι να ενημερωθεί για τα προβλήματα της περιοχής, αλλά και να ενημερώσει για τις θέσεις του κόμματός του. Θα πάω στην Κομωτινή, θα πάω στην Ξάνθη, θα πάω μάλλον στη Ξάνθη, θα πάω στην Κομωτινή και θα καταλήξω στο Δημότυχο από εκεί που πήρα το απολυτήριό μου ως φαντάρος. Ο κύριος Θεοδωράκης παρατήρησε για μία ακόμη φορά πως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό συμβούλιο ασφαλείας, το οποίο θα χαράζει ενιαία εξωτερική πολιτική. Είμαστε παρόντες και προσπαθούμε να είμαστε παρόντες, και ειδικά σε μία περίοδο που τα εθνικά θέματα είναι πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, είναι υποχρέωσή μας να μιλήσουμε με τους ανθρώπους εδώ στη Θράκη. Η δική μας άποψη, όπως ξέρετε, είναι ότι στα εθνικά θέματα πρέπει να υπάρχει μια εθνική πολιτική. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε προτείνει την ύπαρξη ενός εθνικού συμβουλίου ασφαλείας, όπου θα συμμετέχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, θα συμμετέχει και η φυσική ηγεσία του στρατεύματος, έτσι ώστε οι αποφάσεις να μην παίρνονται από έναν, να μην είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία των πραγμάτων από ένα, αλλά όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας να χρεώνεται για τις μεγάλες εθνικές αποφάσεις. Αλλάζοντας τώρα εντελώς θέμα και κλίμα, εκδικάστηκαν 6 υποθέσεις για τις καλύβες στο Δέλτα του Εύρου με αθωωτικές αποφάσεις για τους κατηγορούμενους. Παράλληλα, έγινε και το πρώτο crash test σχετικά με την απόφαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, πως οι καλύβες βρίσκονται πλέον υπό τη σκέπη του Υπουργείου και εν κατακλείδη οι ιδιοκτήτες δεν θα διώκονται. Όπως ανέφερε ο νομικός σύμβουλος των κατηγορουμένων, η απόφαση δεν είχε σε αυτήν τουλάχιστον τη χρονική περίοδο κάποια νομική ισχύ. Με τις καλύβες στο Δέλτα του Εύρου, όπως είχα προαναγγείλει, υπεγράφει μια υπουργική απόφαση ότι συγκεκριμένες καλύβες αποτελούν προκαλήματα
και αφορούν την εθνική άμυνα. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει καμία αλλαγή ή καμία παρέμβαση αν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Αυτή ήταν η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου στις 9 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Αλεξανδρούπολη για το θέμα των καλυβών. Λίγες ημέρες μετά δεν άλλαξε τίποτα, καθώς 6 τουλάχιστον υποθέσεις ιδιοκτητών καλυβών του Δέλτα του Εύρου εκδικάστηκαν στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης. Δεν έχει λυθεί το θέμα, αν νομίζει ο κόσμος, γιατί είδα και στο zoogla.gr, είδα και σε διάφορα site εδώ πέρα του Εύρου ότι λένε διάφορα ότι έχει λυθεί το θέμα και τελείωσε και δεν πάμε στα δικαστήρια. Όχι, να μην πλανώνται. Τα πράγματα συνεχίζουν να είναι όπως είναι, οι διώξεις ποινικές συνεχίζουν να ασκούνται, τα πρόστιμα, τα πολεοδομικά συνεχίζουν να υπάρχουν, δεν έρονται και ο δρόμος είναι κανονικά όπως είχε δρομολογηθεί μέχρι τώρα και έτσι πηγαίνει. Δεν βοηθάει ουσιαστικά αυτή η διαταγή του Υπουργού και δεν, αν δεν γίνει αυτό που σας είπα με τροποποίηση του νόμου, δεν θα σταματήσουν αυτά τα πράγματα να έχουν τέλος. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει μια σύγχυση, γιατί βλέπουμε ότι άλλα λέει η εκτελεστική εξουσία, άλλα λέει η νομοθετική εξουσία με τους νόμους που ψηφίζει που είναι υπέρ των καλυβών, άλλα λέει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης που λέει ότι εκεί δεν τα πειράζει κανένας και άλλα λέει η δικαστική εξουσία. Η δικαστική εξουσία, πρώτα απ' όλα έχουμε μια αντιφατικότητα σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει μια μη σύμπλευση των εξουσιών αυτών. Όπως σας προείπα, άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Η δικαστική εξουσία κάνει τη δουλειά της, σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας του εισαγγελέας, εφόσον μιλάμε για παράνομη καταπάτηση, ασκεί τις ποινικές διώξεις. Η απόφαση του Υπουργού, όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος των κατηγορουμένων, δεν έχει νομική ισχύ και αυτό διαφάνηκε ξεκάθαρα κατά την εκδίκαση των υποθέσεων. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό για το ενδιαφέρον που έχει δείξει. Όντως, δείχνει κάποιο ενδιαφέρον και υπάρχει μια εθνική έτσι, ευαισθησία πάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί όντως έτσι πρέπει να είναι. Τα πράγματα είναι σοβαρά στη συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά δεν μας έχει βοηθήσει επί της ουσίας. Μιλάμε για μια εσωτερική διαταγή. Δεν είναι καν νόμος, δεν είναι καν υπουργική απόφαση, δεν έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ και μάλλον δεν έχουν καταλάβει κάτω στα κεντρικά κέντρα αποφάσεων ότι δεν πρόκειται για αυθαίρετο, γιατί αυτή η απόφαση που έχει εκδώσει ο Υπουργός μιλάει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλίωση, επέμβαση ή κατεδάφιση των καλυβών στο Δέλτα του Εύρου, γιατί πρόκειται για ζώνη ασφάλειας προκαλύψεως, την λεγόμενη ΖΑΠ. Εδώ όμως οι άνθρωποι δεν κατηγορούνται για αυθαίρετα. Το αυθαίρετο, η παρανομία του αυθαιρέτου έχει πέσει, έχει παραγραφεί και εδώ μιλάμε για παράνομη καταπάτηση με τον νόμο 1539 του 1938. Μιλάμε για παράνομη καταπάτηση, το ξαναλέω. Μάλλον δεν το έχουν καταλάβει κάτω και έχει βγει αυτή η οδηγία, εγκύκλειος, διαταγή όπως θέλετε πέστε την, η οποία δεν έχει καμιά νομική ισχύ. Οι κατηγορούμενοι αθώθηκαν λόγω και της εύνοιας που δείχνουν οι δικαστές για τη συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος άφησε εχμές για τη διατύπωση του κατηγορητηρίου. Πρέπει να πούμε και να αναφέρουμε την επίοικια των δικαστών. Καταλαβαίνουν οι δικαστές και οι δικαστές που έχουν χρόνια εδώ πέρα στην Αλεξανδρούπολη και μπορεί να έχουν επισκεφθεί το μέρος, είναι επίοικης. Αυτό πρέπει να το αναφέρουμε και πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Είναι επίοικης αυτές τις υποθέσεις και οι περισσότεροι αθώνονται. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν καταδικαστεί. Όλη η ιστορία είναι για να αθωωθούν αυτοί οι άνθρωποι, είναι να μην αποδειχθεί η κατοχή τους. Αν πούν δηλαδή ότι το κατέχουν, νομίμως, τότε πολύ πιθανόν να καταδικαστούν. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει μερικές φορές και οι εισαγγελείς, πρέπει να το πούμε, ασκούν ποινικές διώξεις και βλέπω σε δημόσια έγγραφα και κατηγορητήρια ότι ο τάδε κατηγορούμενος από πλευρά Τουρκίας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να λέμε εμείς οι ίδιοι σε δημόσια έγγραφα και κατηγορητήρια από πλευρά Τουρκίας. Τι πάει να πει από πλευρά Τουρκίας. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι εκείνο το μέρος είναι Ελλάδα και δεν υπάρχει αφιβολία ότι αν φύγουν εκεί οι καλύβες από εκεί πέρα θα πατήσει το τουρκικό πόδι όπως έχει γίνει και στο Αχλάδι του Εύρου σε προγενέστερο χρονικό διάστημα. Είναι μείζον το εθνικό θέμα, αλλά το δικαστήριο δεν είναι ούτε Υπουργείο Εσωτερικών ούτε Υπουργείο Εξωτερικών. Δικάζει με τον νόμο. Παράλληλα, ο κύριος Παπαδάκης αναφέρθηκε στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα για να σταματήσουν οι διώξεις. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι απλό. Να τροποποιηθεί ο νόμος, γιατί ο νόμος καταργείται με νεότερο νόμο. Και εφόσον γίνει κάποια τροποποίηση του νόμου του 1539-38 που συγκεκριμένα κατηγορούνται αυτοί οι άνθρωποι, να πάυσει να λέει ότι πάβεται οριστικά η ποινική δίωξη για αυτές τις υποθέσεις, αν έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη, ή άρση του αξιοπίνου για αυτές τις υποθέσεις, ή δεν θα ασκείται δίωξη για αυτές τις περιπτώσεις που είναι σε έχουν σημασία εθνικής κυριαρχίας.
Τώρα πάμε στα πολιτικά και στα ζητήματα της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Φάνη τον Μαλκίδη που είναι κοντά μας. Φάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Και έχουμε να δούμε και να παρακολουθήσουμε, ξεκινώντας από την επικαιρότητα, από την αύξηση του Πρωθυπουργού στην Ίσυρο και από τις εκεί ανακοινώσεις. Χθες, μεταφέροντας το ρεπορτάζ, οι πληροφορίες, τουλάχιστον οι δικές μας, λέγανε πως θα εξαγγείλει μέτρα. Φυσικά το ζήτημα της νησιωτικότητας έπαιζε ως πρώτο και γενικότερα ότι θα προέβαινε σε μια εξαγγελία μέτρων τα οποία θα βοηθήσουν στο οικονομικό παρόν και μέλλον των νησιών. Έγινε αυτό τελικά, Φάνη? Ναι, αν υποθέσουμε ότι από τη Σαμοθράκη στο Καστελόριζο, τουλάχιστον αυτές οι περιοχές οι οποίες ως νησιά έχουν ένα επιπλέον ζήτημα που αφορά την επιβίωση των ανθρώπων, προφανώς ήθελε να κάνει και μια εξαγγελία αυτού του τύπου. Δεν ξέρω κατά πόσο και νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, Γιάννη. Ο αλής του μνήμης Γιώργος Παπανδρέου έκανε την ανακοίνωση για την είσοδο της Ελλάδας στο μνημόνιο από το Καστελόριζο. Όταν ρωτήθηκε μετά από κάποια χρόνια, είπε ότι έβαλα στο τουριστικό πακέτο της Ελλάδας, δηλαδή προώθησα, μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του, το Καστελόριζο ως τουριστικό προορισμό. Δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να κάνουμε και τον αντίστοιχο συνειρμό με αυτό που έγινε σήμερα. Αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο που πρέπει τουλάχιστον να το κάνουμε, προκειμένου να ελαφρύνουμε και λίγο τη συζήτηση, και όχι μόνο και τη συζήτηση και την ατμόσφαιρα και όλα όσα περνάμε. Ένα δεύτερο σχόλιο είναι πραγματικά αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα και ενδεχομένως το τελευταίο 20ήμερο. Το έχω επικεντρώσει έτσι, το είπα και χθες. Το τελευταίο 20ήμερο βλέπουμε, πέρα από τις εξαγγελίες που έγιναν για τους συνταξιούχους, πέρα από αυτό που έγινε σήμερα, υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά τους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι, να επικεντρώσω επίσης την επικέντρωσή μου, στη Θράκη. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το τελευταίο 20ήμερο έχουμε 3 ή 4 πολιτικές επισκέψεις πολιτικών αρχηγών και μία του Πρωθυπουργού. Συν του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος λογίζεται σαν Υπουργός Άμυνας, αλλά και σαν αρχηγός κόμματος. Κυβερνητικός εταίρος. Άρα λοιπόν έχει ενδιαφέρον ότι όλο αυτό πρέπει να το δέσουμε, προκειμένου να βγει το μελομακάρονο ή ο κουραμπιές που είναι των ημερών, δηλαδή το γλυκό. Και ενδεχομένως με αυτό το οποίο τονίστηκε από την Ίσυρο σήμερα, πρώτον, ότι ο Πρωθυπουργός κάνει αυτό που κάνει προκειμένου να προχωρήσει σε εκλογές ή κάνει αυτό που κάνει ως προεκλογική εξαγγελία. Την ίδια στιγμή που ο Τόμσεν και άλλοι εταίροι λένε ότι μη μας απειλεί ο Τσίπρας με εκλογές, να καταλήξουν στο πρώτο συμπέρασμα ότι μάλλον δεν είμαστε και σε μια προεόρτια κατάσταση, αλλά είμαστε μάλλον σε μια παρατεταμένη προεκλογική, αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι πρώτον έχουμε αξιολόγηση και φυσικά δεύτερον έχουμε ένα 2017 από το οποίο οι εταίροι ζητούν 90 δις ευρώ. Για όσους δεν το άκουσαν, οι εταίροι μας μόνο για το 2017 ζητούν 90 δις ευρώ από όλους μας. Εν τω μεταξύ, Φάνη, θέλω να θα σταθώ ιδιαίτερα στο ζήτημα των επισκέψεων αλλά και ενδεχομένως στο προεκλογικό κλίμα στο οποίο μας βάζει, χωρίς να ανακοινωθεί φυσικά. Είπες προηγουμένως ότι την συγκεκριμένη δήλωση του κ. Παπανδρέου, τολμώ να πω ότι δεν την ήξερα, αλλά ακούμε για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, θρησκευτικό τουρισμό, πεζοπορικό τουρισμό, για μνημονιακό τουρισμό πρώτη φορά. Και οφείλω να το ομολογήσω. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επισκέψεις πολιτικών αρχηγών, Φάνη, μένοντας στο πλαίσιο αυτό, γιατί έχουμε και την αύξηση του κ. Μητσοτάκη τώρα μεθαύριο έρχεται και ο κύριος Μητσοτάκης. Πολλές φορές είδαμε διαχρονικά τους αρχηγούς να ξεκινούν μια προεκλογική εκστρατεία από τον Εύρο και τη Θράκη και άλλους επίσης συμβολικά να την καταλήγουν εκεί σε κάποια πλευρά της νησιωτικής χώρας, συνήθως σε σύνορο. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό εφαρμόστηκε σε ταξίδια αστραπή, Νήσυρο, Καστελόριζο, στα γύρω νησιά, Ρόκε Στρογγυλή, στον Εύρο. Να μας βαρέσουν τα σήμαντρα που λες και εσύ πολλές φορές για τις εκλογές. Όπως βλέπεις, με ρώτησες τι συνέβη σήμερα στην Ίσυρο και όπως κατάλαβες, η μοναδική μου διαπίστωση είναι ότι όλο αυτό είναι ένα προεκλογικό κλίμα. Δεν είναι προέρωτιο, δεν είναι προχριστουγεννιάτικο, δεν είναι προ-προ-το-χρονιάτικο, αλλά είναι ένα προεκλογικό κλίμα το οποίο, στο ξαναλέω, να το πούμε ακόμη μια φορά, δεν σημαίνει ότι θα πάει σε εκλογές όλο αυτό το κλίμα. Σημαίνει ότι θα έχουμε εξελίξεις πολιτικές στο νέο έτος, γιατί πρώτον το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε οπότε πίσω από το δάχτυλό μας, εξάλλου είναι μικρό, δεν γίνεται αυτό. Και δεύτερον, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε από κανέναν ότι όλο αυτό το οποίο πρέπει να ευχηθούμε για το νέο έτος δεν πρέπει να είναι ένα ευτυχισμένο 2017, αλλά ένα ευτυχισμένο 2060. Το λέω αυτό για το 2060 γιατί υποτίθεται ότι όσοι ζουν τότε και όσες θα δούνε τη μεγάλη μείωση στο χρέος, δηλαδή μετά από κάποιες δεκαετίες από σήμερα, κατά 20%. Συνεπώς, εκτιμώ ότι πρώτον το πρόγραμμα βγαίνει με τον τρόπο που υποτίθεται ότι
επιμένουν οι πολιτικοί αρχηγοί και δεύτερον το πρόγραμμα δεν βγαίνει με αυτό που επιμένουμε εμείς ως πολίτες. Λοιπόν, εγώ πάντως ευελπιστώ να ζω μέχρι τότε το 2060 να δούμε τα μέτρα για το χρέος, για ποιο χρέος θα μιλάμε βέβαια δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση Φάνη, έθιξες το ζήτημα των αξιώσεων του Ταμείου, το οποίο μετά και την συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή υπάρχει αμφισβήτηση από την κυβέρνηση για τους όρους που έχει θέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η εταίροι μας γενικότερα. Υπάρχει συνεχόμενη κατακραυγή και στυλίτευση των θέσεων από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει κατηγορία προς τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει συμφωνήσει ήδη μεγάλα πλεονάσματα για μετά το 18. Ήρθε διάψευση από τον κύριο Τσακαλώτο. Την ίδια ώρα, από το βήμα της συζήτησης του προϋπολογισμού, ο Πρωθυπουργός αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης κατηγόρησαν τη Νέα Δημοκρατία ότι είχε συμφωνήσει ψηλά πλεονάσματα. Τελικώς, σε αυτή τη μάχη των πλεονασμάτων, Φάνη, σε αυτά τα χαρακώματα που έχουν στηθεί, ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, ποιος βρίσκεται δεξιά, ποιος αριστερά και τέλος πάντων, πού βαδίζουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την αλήθεια αυτών των δηλώσεων και της κατάστασης. Δεν θα επικεντρωθώ στα κόμματα, δεν με ενδιαφέρει. Άλλωστε, ο ρόλος μου εδώ και ο ρόλος μας εδώ δεν είναι για να προωθήσουμε, να αναλύσουμε και να κάνουμε αξιολογικές κρίσεις ό,τι αφορά τα κόμματα. Θα σου αφέρω μόνο ένα παράδειγμα που αφορά το 2017, απαντώντας σε αυτό το οποίο με ρώτησες. Το 2017 είναι ένα έτος στο οποίο για πρώτη φορά. Άρα λοιπόν το λέω αυτό και δημοσίως και πρέπει να το ξέρουν οι τηλεθεατές, ότι θα πρέπει να δηλώσουν οι τηλεθεατές τουλάχιστον ένα λογαριασμό ο οποίος δεν θα είναι κατασχετέος από την εφορία. Το ξαναλέω, τουλάχιστον ένα λογαριασμό, γιατί από το 2017 έρχονται κατασχέσεις εξπρές. Είπα για τα 90 δις. Μέσα στα 90 δις είναι και τα κόκκινα δάνεια. Θα σου πω ότι πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν κάτι από την περιουσία τους. Και επειδή υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια κινητοποίηση ό,τι αφορά την ματέωση, κατάργηση των πληστηριασμών, οι πληστηριασμοί τώρα από εδώ και πέρα προγραμματίζονται να γίνονται ηλεκτρονικά. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Που σημαίνει, για να το καταλήξω και να γίνει ακόμα πιο ευδιάκριτο και κατανοητό, ότι θα γίνεται ηλεκτρονικά ο πληστηριασμός και απλώς θα πηγαίνει ο εκτελεστής για να βγάλει τον ηλικιωμένο ή τον ανήμπορο ή το ζευγάρι, το οποίο για χρέος 1.000 ευρώ, 500 ευρώ θα χάνει το σπίτι του. Δεν θα φεύγει το χρέος, θα χάνει το σπίτι του, το οποίο θα γίνει κατάσχεση. Αυτό ή μάλλον σε αυτό μπορεί να δώσει κάποιος λύση, είτε λέγεται αριστερά όπως το προσδιορίσες ή δεξιά όπως επίσης πάλι το προσδιορίσες. Εντάξει, να πω, γιατί αξίζει να σημειωθεί μια στούφερη κουβέντα. Αμέσως μετά στο πολιτικό βαρόμετρο έχουμε μια αναλυτική συζήτηση και μια αναλυτική εκπομπή για τα κόκκινα δάνεια, τους πληστηριασμούς αλλά και χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω ΕΣΠΑ και άλλων κονδυλίων. Να το βάλω απλώς στο πλαίσιο της κουβέντας, γιατί είναι ένα θέμα για το οποίο πολλοί τηλεθεατές μας ρωτούν και μας ρωτούν επανειλημμένως. Σε ό,τι έχει να κάνει, Φάνη, με την αντιμετώπιση του ζητήματος των κόκκινων δανείων, έθεσε ένα πολύ βασικό ερώτημα. Πώς τα αντιμετωπίζουμε, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί, είναι θέμα πολιτικό πλέον ή είναι θέμα καθαρά Βρυξελών και δανειστών? Γιατί δείχνει να διαμορφώνεται ένα τρομερά εκρηκτικό μείγμα, στο οποίο βλέπουμε τα κόκκινα δάνεια να είναι ελάχιστα λιγότερα από τις καταθέσεις, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και την ίδια ώρα είναι ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται ότι και από την Ευρώπη και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή δεν θέλουν να αντιμετωπιστεί ή έχουν σταθεί οι εντολές, το βάζω εντός εκτός εισαγωγικών τέλος πάντων και όποιων άλλων σημείων και δεν φαίνεται να εφαρμόζεται την κυβέρνησή μας. Τελικά υπάρχει προοπτική επίλυσης και εξεύρεσης λύσης στο συγκεκριμένο πρόβλημα? Θα αναφέρω ένα παράδειγμα από τη φύση. Η φύση λέει ότι κάθε έμβιον αντιδρά όταν του παίρνουν το σπίτι του. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της φύσης, όπου είναι εδώ και χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια. Το δεύτερο είναι από την πολιτική. Στη Μεγάλη Βρετανία όλη η γη ανήκει τυπικά στη Βασίλισσα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το οποίο πάει να γίνει στην Ελλάδα, δηλαδή αυτό το οποίο ήταν ένα όνειρο, ένα όραμα και ένα στόχο ζωής, δηλαδή ο Έλληνας και η Ελληνίδα να φτιάξουν ένα σπίτι και αυτό να το μεταφέρουν στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύει τα επόμενα χρόνια. Εκ των πραγμάτων, Γιάννη, χωρίς να προσπαθώ να ερμηνεύσω ή να δώσω εξήγηση ή να βρω εξήγηση σε σχέση με αυτό που ρώτησες, δηλαδή ποιος ευθύνεται η μεν ή η δε, δηλαδή του εσωτερικού ή του εξωτερικού, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει μάλλον, γιατί ως υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη το είχαν οι Έλληνες, πάνω από 80%, αυτό εκ των πραγμάτων θα μειωθεί, εκ των πραγμάτων, γιατί βλέπεις ότι πρώτον δεν εξυπηρετούνται τα δάνεια και δεύτερον είναι πολιτική να περάσουν οικίες ακίνητα γενικότερα σε ομίλους εταιριών, αυτό το οποίο κάποιος θα το ονόμαζε fancy ή οπωσδήποτε αλλιώς, και έτσι λοιπόν να χαθεί η ιδιαιτερότητα, η ιδιοπροσωπία τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα που αφορά την Ελλάδα. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο, και επανέρχομαι στο παράδειγμα της φυσικής, ένας άνθρωπος ο οποίος θα βρεθεί να χάσει το σπίτι του για 500 και 1.000 ευρώ, αλλά θα χρωστάει το δάνειο
των 100.000 ευρώ, αν θα αντιδράσει και πώς θα αντιδράσει. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ένα ζήτημα που αφορά την οικία του, που όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά ο οίκος, η οικία συνδέεται όχι μόνο με το τυπικό μέρος ενός σπιτιού, αλλά με την οικογένεια που είναι το ουσιαστικό για μένα. Μιας που ανοίξαμε, φάνη το ζήτημα των κόκκινων δανείων και το ζήτημα της κίνησης χρήματος γενικότερα, φαίνεται ότι έρχονται αλλαγές και έρχονται σημαντικές αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με τον τρόπο των συναλλαγών. Έχουμε το πλαστικό χρήμα, το οποίο η κυβέρνηση το είχε πει, το είχαν δηλώσει, ότι θα προσπαθήσουμε να καθιερωθεί ως το βασικό και κύριο όπλο κατά της φοροδιαφυγής, η οποία καλπάζει, δεν το συζητάμε, αποτέλεσμα και της φορολογικής πολιτικής. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα το πλαστικό χρήμα πραγματικά έρχεται στην ζωή μας. Έλα να βάλουμε μαζί και να θέσουμε το πλαίσιο, παρακολουθώντας τα πλεονεκτήματα ενδεχομένως, αλλά και τους κινδύνους που ελοχεύουν. Καταρχήν, δεν θα κάνουμε συνωμοσιολογική προσέγγιση. Εδώ θα κάνουμε μια προσέγγιση που έχει να κάνει με το γεγονός. Δηλαδή, από 1η του 2017, οι συναλλαγές οι οποίες θα γίνονται μέχρι 500 ευρώ θα είναι με μετρητά και πάνω από 500 ευρώ θα είναι υποχρεωτικά με κάρτα. Αυτό το ποσό, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, Γιάννη, ήταν 1.500 ευρώ μέχρι 31 Δεκάτου, είναι μέχρι αυτή την ημερομηνία που ανέφερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι, να αναφέρω ένα παράδειγμα, μέχρι 30.000 ευρώ εισόδημα, αν θυμάμαι καλά, από 15.000 που είναι το εισόδημα που είναι ουσιαστικά το σκαλοπάτι, η σκάλα, η διάκριση που κάνει η εφορία, θα πρέπει ένας φορολογούμενος, ένας μισθωτός, συνταξιούχος ή οτιδήποτε άλλο, να έχει δαπάνες το έτος από 1.500 ευρώ έως 4.500 ευρώ, τουλάχιστον με κάρτα. Αν δεν τις έχει, έχει και ποινή, έχει και πέναλτη υπόθεση, 22% επί της φορολογίας. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, ότι πάμε μάλλον σε μια χρήματη κοινωνία. Στην Ινδία έχει καταργηθεί. Στην Αυστραλία καταργήθηκε εν μέρη. Σε πάρα πολλές μεγάλες χώρες, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, γενικότερα στο δυτικό κόσμο, τίνει επίσης να καταργηθεί. Τώρα, ανέφερε σε ένα ζήτημα που αφορά την φοροδιαφυγή, ταυτόχρονα όμως έβαλε και ένα θέμα ότι καλπάζει. Προφανώς, νομίζω ότι η συνωμοσιολογία εδώ πέρα δεν έχει θέση. Θα βάλουμε ένα ζήτημα που αφορά όμως το κατά πόσο η φοροδιαφυγή θα καταπολεμηθεί με το πλαστικό χρήμα ή η αχρήματη κοινωνία, αν είναι το μέλλον μας. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα, υπάρχουν και θέσεις που αφορούν ακόμα και όρους θρησκευτικής συνείδησης, η πολιτική συνείδηση, ακόμα και η ηθική συνείδηση. Δεν μπορούν να γίνουν όλα τα πράγματα με την κάρτα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, οι οποίες προβλέπει ο νόμος, αλλά όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν είναι λύση να χρησιμοποιείται 100% η κάρτα, ιδιαίτερα σε ένα πλαίσιο που ζει σήμερα η Ελλάδα. Δηλαδή, ύφεση, οικονομική επανάπτυξη, τρομακτική ανεργία και φυσικά το μαύρο χρήμα, η παραοικονομία, η οποία αγγίζει περίπου το 50-60% του ΑΕΠ. Είπες προηγουμένως, φάνηκε, ότι δεν θα κάνουμε συνωμοσιολογία και σίγουρα η μοναδική πρόθεση που δεν έχουμε είναι αυτή. Θέλω να μεταφέρω μόνο έναν προβληματισμό. Ένας φίλος στο ραδιόφωνο εχθές κάλεσε και μου έκανε την εξής επισήμανση. Αν τυχόν προχωρήσουμε σε μια τέτοια κατάσταση και χρησιμοποιούμε μόνο την κάρτα, ουσιαστικά το χρήμα, το εικονικό, γιατί εγώ δεν θα έχω χρήματα στα χέρια μου, το πραγματικό θα υπάρχει μέσα στις τράπεζες, οι οποίες τράπεζες, λόγω των κόκκινων δανείων και λόγω της έλλειψης ρευστότητας, δεν ανοίγουν την κάνουλα. Κοινώς τα χρήματα θα συγκεντρώνονται σε μια αποθήκη, συμβολικά το λέω πάντα, η οποία αποθήκη ανοίγει πάρα πολύ δύσκολα και όταν ανοίγει δίνει πάρα πολύ λίγα. Είναι ένας κίνδυνος, το επισημαίνω απλώς και το βάζω σαν εικόνα από το μέλλον ενδεχομένως, το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Έβαλες και ένα θέμα, και κλείνω με αυτό, έβαλες και ένα θέμα, το κατά πόσο αυτά τα χρήματα τα οποία υπάρχουν λογιστικά υπάρχουν και στην πραγματικότητα. Ναι, με μείζον θέμα. Εντάξει, αυτό δεν είναι της ώρας, δεν έχουμε το χρόνο. Πάντως το αφήνω να εωρείται, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το ένα δεν συμβαδίζει με το άλλο, είτε παίρνοντας το λογιστικό, είτε παίρνοντας το πραγματικό, είτε παίρνοντας το πραγματικό σε σχέση με το λογιστικό. Η ουσία πάντως είναι ότι από 1η του 2017 οι ζωές μας αλλάζουν. Άλλαξαν, Γιάννη, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το συνδέσουμε, άλλαξαν μετά τα capital controls. Σου θυμίζω και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ότι μετά τα capital controls, τουλάχιστον στο 15ήμερο, 20ήμερο που ήταν κλειστές οι τράπεζες και αμέσως τον επόμενο μήνα που προέκυψε, αυτό το χρονικό διάστημα, βγήκαν, εκδόθηκαν πάνω από 2 εκατομμύρια κάρτες. Δεν ξέρω αν το συνωμοσιολογικό εδώ πέρα έχει ενδιαφέρον και πρέπει να το συνδέσουμε με όλη τη συζήτηση που κάναμε. Είπες προηγουμένως ότι θα υπάρχει ποινή σε περίπτωση που δεν εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες διατάξεις. Πέναλτι. Όχι διατάξεις. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεις, δεν πληρώνεις με την κάρτα ως ένα ποσοστό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ανέφερα ένα ποσό το οποίο υποτίθεται ότι είναι, η εφορία το λέει, ότι εκεί είναι γύρω στο 35% των φορολογουμένων στην Ελλάδα. Δηλαδή, το εισόδημα από 15.000 ευρώ το χρόνο μέχρι 30.000 ευρώ το χρόνο. Σε αυτό το ποσό
πρέπει να έχεις τουλάχιστον από 1.500 ευρώ έως 4.500 ευρώ το χρόνο συναλλαγές με κάρτες, αλλιώς έχει πέναλτι. Διάβασα μάλιστα ότι αυτή η ποινή θα είναι και αρκετά μεγάλη, πέναλτι στα αγγλικά. 22%. Μη βγει offside μόνο η εφαρμογή αυτής της απόφασης. Φάνη Μαλκίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Παρακαλώ. Σε συζήτηση για το Συριακό θα πάμε, κυρίες και κύριοι. Σε συζήτηση για ένα μέτωπο το οποίο δείχνει να μην έχει προοπτική να κλείσει. Καλεσμένος μας στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης, ο Νασίμ Σύριος. Γεια σου, Νασίμ. Καλησπέρα και από μένα. Σε ευχαριστώ θερμά που είσαι κοντά μας. Σύριος, ένα επίθετο το οποίο αποδίδει την κατά το ίμιση καταγωγή από την Δαμασκό. Ένας δυναμικός, εν ενεργεία Αλεξανδροπολίτης. Σε ευχαριστώ θερμότατα που είσαι μαζί μου, Νασίμ. Και έχουμε να δούμε και να συζητήσουμε την κατάσταση στο Συριακό με εμπλεκόμενες πλευρές. Τον κυβερνητικό στρατό, έχουμε ISIS, έχουμε τις ξένες δυνάμεις, Τουρκία, έχουμε την Ρωσία, έχουμε Αλνούστρα, έχουμε αντάρτες, έχουμε αφισβητούμενες περιοχές. Μία κατάσταση στην οποία οι εμπλεκόμενοι δείχνουν να αυξάνονται και η ειρηνική επίλυση δεν δείχνει να έρχεται, τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα συνθήκες. Να ξεκινήσω από τον απολογισμό των εμπλεκόμενων. Βεβαίως. Που ανέφερες. Θα συνιστούσα, ας το πάρουμε λίγο πιο φυσιολογικά. Υπάρχει το τελευταίο καιρό μια συζήτηση για το πώς γίνεται η αναφορά ως προς τους αντικαθεστωτικούς, ως προς τον ISIS, ως προς την Αλ-Νούσρα κτλ. Συγκεκριμένα διάβαζα μάλιστα χθεσινό άρθρο του Ρόμπερτ Φίσκ, Βρετανός δημοσιογράφος, συνάδελφός σου από τον Independent, ο οποίος είναι ένας φάρος ειδήσεων, τον οποίο το συνιστώ αναφορικά με ενημέρωση. Διαχρονικά έχει αποδείξει ότι είναι κορυφαίος πάνω στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Είναι ο κύριος Ρόμπερτ Φίσκ, το επαναλαμβάνω. Εύκολα μπορεί να βρει κάποιος κείμενά του στο διαδίκτυο. Και μάλιστα ο ίδιος αναφέρει κατά πόσον κάνουμε καλά, τώρα χρησιμοποιεί αγγλική ορολογία, όταν αναφερόμαστε σε αυτούς ως αντάρτες, rebels κτλ. Υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν οι κακοί. Δεν είμαστε εμείς εδώ για να το κρίνουμε. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα από μόνος του, αλλά συμβαίνουν πολλά περίεργα πράγματα στη Συρία. Που η γραμμή είναι πολύ λεπτή. Ανάμεσα στο καλό και στο κακό σε μια εμπόλεμη κατάσταση είναι πολύ λεπτή η γραμμή και πολύ υποκειμενικές έννοιες, νομίζω. Σαφώς, το καλό και το κακό. Σαφώς. Εγκλήματα πράττονται, συμβαίνουν φοβερά πράγματα και είναι αξιόλογο να πούμε και να ζυγίσουμε το ότι από τη στιγμή που εμείς εδώ στην Ελλάδα κρίνουμε ότι συμβαίνει κάτι το άδικο, οι σφαγές αμάχων για παράδειγμα, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εδώ καλά-καλά, ούτε για τους πρόσφυγες δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, με μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλάτη μας, ούτε καλά-καλά τους πρόσφυγες δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Φανταστείτε εμείς να τρέχαμε να ήμασταν μέσα σε μια τέτοια κατάσταση. Ας μην το πάμε εκεί, ας μιλήσουμε για Χαλέπι, το οποίο έχει θεωρητικά απελευθερωθεί. Από την Δευτέρα είχε βγει η ανακοίνωση ότι το 98% της πόλης έχει απελευθερωθεί. Και εδώ τα μέσα και οι έτοιμες ειδήσεις από τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία είναι αρκετά μονοκόμματες, θα τις ονομάτιζα έτσι, πολύ διακριτικά και ευγενικά. Ευγενέστατα το χαρακτήρισες. Ναι. Πριν από μία εβδομάδα ακριβώς, θα ήθελα να μεταφέρω μια προσωπική εμπειρία. Πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου, έναν οικογενειακό μας φίλο, με τον οποίο μεγάλωσα, ας πούμε, στα χέρια του. Ήμασταν στην Αθήνα πριν από πολλά χρόνια, πριν από μερικές δεκαετίες, και ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Χαλεπιού. Και με φόβο, ακόμη και ο πατέρας μου, θεωρώ ότι εδώ αυτό είναι ένα αξιόλογο σημείο, έπεσε θύμα, θα τον χαρακτηρίσω θύμα των μέσων ενημέρωσης. Και τον πήρε τηλέφωνο εν τέλει, επίγεια γραμμή, από Ελλάδα σε Συρία, στο Χαλέπι, το τονίζω αυτά ώστε κάποια πράγματα δουλεύουν, και τον ρώτησε τι κάνει, ζεις, πρώτα απ' όλα τι συμβαίνει, ακούμε, βλέπουμε ειδήσεις. Μας ανέφερε το εξής ο ίδιος, αυτή είναι η μαρτυρία του κυρίου Μπράμο από το Χαλέπι. Λέει, κοίτα να δεις, εδώ κανονικά δουλεύουμε, πηγαίνουμε στη δουλειά μας, ακούμε από μεγάλη απόσταση, γιατί και το Χαλέπι είναι αραιοκατοικημένη πόλη, όπως περισσότερες πόλεις στη Συρία. Χαρακτηριστικά η Δαμασκός είναι μεγαλύτερη από την Αθήνα, αλλά είναι
πολλαπλάσια σε έκταση. Λοιπόν, ακούμε, λέει, κάποιες εκρήξεις, κάτι συμβαίνει, αλλά κανονικότατα πηγαίνουμε στις δουλειές μας, πληρωνόμαστε, τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο. Η εικόνα που μας έρχεται δεν την διαγράφω. Έχουν γίνει τεράστιες καταστροφές, αλλά είναι ιδιαίτερα μονόδρομη, μονοκόμματη, όπως θέλετε πάρτε το. Ξέρεις κάτι, Νασίμ, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές και οι αριθμοί που διαβάζουμε δεν ξέρεις και δεν μπορείς να διαπιστώσεις. Διάβαζα τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ, τα οποία έρχονται σε σημαντική αντίθεση με στοιχεία τα οποία δίνουν ανθρωπιστικές οργανώσεις. Πάντως υπάρχει ένας αδιαπραγμάτευτος παράγοντας. Διάβαζα για 9 εκατομμύρια. Ας πούμε ότι δεν είναι 9 εκατομμύρια, ότι είναι κάποια εκατομμύρια ανθρώπων έχουν φύγει από τη Συρία. Έχει πυροδοτηθεί ένα παγκόσμιο κύμα προσφυγικής κρίσης, γιατί είναι κρίση από τη στιγμή που και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλές περιπτώσεις δείχνει να μην θέλει, να μην μπορεί να το αντιμετωπίσει, το οποίο θα επιληθεί μόνο σε περίπτωση επιστροφής στην κανονικότητα και σε περίπτωση που αυτοί οι άνθρωποι πιστούν ότι υπάρχουν οι καταστάσεις και οι συνθήκες για να γυρίσουν πίσω. Θέλω να σε ρωτήσω βάσει της δικής σου εμπειρίας, της δικής σου επικοινωνίας, αλλά και της δικής σου ανάγνωσης, που σίγουρα μπορεί να είναι πολύ πιο εμπεριστατωμένη από την δική μου, τέτοια προοπτική επιστροφή στην κανονικότητα, στην όποια κανονικότητα της Μέσης Ανατολής και μιας περιοχής που διεκδικούν τόσες πλευρές, μπορεί να υπάρξει και να επιτευχθεί? Γιατί τουλάχιστον ό,τι έγινε σε επίπεδο διεθνούς διάσκεψης ή συναντήσεων κορυφαίων κρατών και αξιωματούχων έδειξε να μην βγάζει σε κανένα αποτέλεσμα. Ναι. Θα κάνω μια αναφορά μικρή στα νούμερα που ανέφερες και συγκεκριμένα κάποια νούμερα τα οποία βγαίνουν υπό μορφή ανακοινώσεων από τα Ηνωμένα Έθνη. Ακόμη και αυτά έχουν περάσει υπό το πρίσμα της αμφισβήτησης. Υπάρχουν κάποιοι, έχουν γράψει, ακόμη και ο κύριος Φίσκ έχει γράψει, ότι υπάρχουν υψηλές σκοπιμότητες, όπου μάλιστα με την κατάληψη του, με ορόσημο την κατάληψη του Χαλεπιού από τις κυβερνητικές δυνάμεις, υπάρχει διαφοροποίηση σε αυτά τα νούμερα και θα υπάρχει την επόμενη εβδομάδα διαφοροποίηση όσον αφορά το πόσοι ήταν εγκλεισμένοι, όπως θέλετε πείτε το, στο Χαλέπι, αλλά και για κάποιες ανακοινώσεις. Αυτό για τα νούμερα. Τώρα, για την προοπτική και για την περίπτωση, αν θα μπορεί να υπάρχει προοπτική στην περιοχή της Συρίας, το ξεκάθαρο είναι ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν υπήρχε κάποια δέσμευση. Δέσμευση, τι ωραία λέξη. Πρόσφατα η Συρία έχει λάβει σε συνεργασία με την Ρωσία ένα τεράστιο δάνειο ανοικοδόμησης. Οπότε, κάλλιστα, μπορεί κάποιος αυτό και μόνο να το χαρακτηρίσει ως κίνητρο να βρεθεί λύση. Γιατί όπου υπάρχει οικονομικό αντίκρισμα και επώνυμο συμφέρον, ναι, εκεί συνήθως βρίσκονται λύσεις. Τουλάχιστον αυτό λέει είναι οι ειδήσεις. Εσείς, κύριε Σκέβα. Εμείς προσωπικά ή εμείς ως... Το ανακοινώνετε. Εν γέννη φαντάζομαι το θέτετε, μάλιστα. Η δίκαιη λύση, και αναφορικά με την γενοκτονία, καθότι σκοτώνεται πάρα πολλοί κόσμος, είναι λίγο οξύμορο. Είμαστε σε ημέρες εορτών, έχουμε τα Χριστούγεννα, υπάρχει μια αποστασιοποίηση του κόσμου, παρατηρώ, γιατί είναι πολύς ο ανθρώπινος πόνος ο οποίος προβάλλεται, είναι με συγκεκριμένο τρόπο το πώς προβάλλεται και το ποιον βοηθούμε, μα δεν βοηθούμε αυτόν που πολεμάει τους κακούς εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων, και ασχολούμαστε, καταντάμε να ασχολούμαστε για αρχαιολογικά μνημεία. Πρόσφατα διάβαζα ότι στο Μουσείο Κάιζερ στη Γερμανία, στο Μουσείο Τέχνης, ότι έχει σωθεί ένας τείχος από το Χαλέπι, ένα πολύ αξιόλογο έτσι, έκθεμα, και ότι σώθηκε αυτό από τους βομβαρδισμούς. Έχουμε καταντήσει να μιλάμε για τέτοια πράγματα την ώρα που σκοτώνεται κόσμος. Λέμε τι είναι δίκαιο, αλλά δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε καθόλου. Τουλάχιστον η κοινή γνώμη θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη άποψη. Οι Σύριοι πολεμάνε, δεν έχουν εμφύλιο πόλεμο. Το έχουμε ξαναπεί και σε αυτό το δελτίο. Εγώ τουλάχιστον το έχω πει. Πολεμάνε χριστιανοί, μουσουλμάνοι, σιίτες, σουνίτες, όλους αυτούς τους εντός εισαγωγικών τζιχαντιστές, τους τουρίστες τρομοκράτες, εγώ λέω, τους πληρωμένους μισθοφόρους. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη και αυτό εικόνα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα και θεωρώ ότι σε ένα βαθμό ενδεχομένως να αποτέλεσε και να θεωρείται και να αξιολογείται ως θεωρία συνωμοσίας, αλλά υπάρχουν δεδομένα και γεγονότα τα οποία δεν βλέπουν πολύ συχνά το φως δημοσιότητας, δεν το βλέπουν και καθόλου, τα οποία θέτουν πραγματικά σε αμφισβήτηση την ίδια την ύπαρξη και την υπόσταση του ISIS. Θα σε διακόψω, Γιάννη. Παρακαλώ.
δεν βομβαρδίζονται. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τους δορυφόρους που παρακολουθούν τα πάντα, δεν με κάποιο τρόπο τροφοδοτούνται. Δεν μπορείς να κάνεις πόλεμο ή τον άναρχο αυτό, μη συμβατικό πόλεμο, χωρίς να έχεις τροφοδοσία. Δεν βομβαρδίζονται τα κονβόι τροφοδοσίας τους. Ποιοι αυτοί που τα στέλνουν και αυτοί που τα χρηματοδοτούν. Είναι κάποια πράγματα ξεκάθαρα. Το πώς πάρθηκε το Χαλέπι έγινε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Γιατί βομβάρδισαν οι Ρώσοι μαζί με τους Σύριους τα κονβόι τροφοδοσίας του ISIS και όχι μόνο. Ξέρεις κάτι, έβαλες μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση. Το ζήτημα το οικονομικό. Πριν από κάθε πόλεμο προηγείται ένας οικονομικός και μετά από κάθε πόλεμο ακολουθεί μια περίοδος χτισήματος της οικονομίας, να το πω πολύ απλά από το μηδέν. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν και φωνές οι οποίες λένε ότι το Συριακό θα λυθεί όταν θα αποφασιστεί τι θα γίνει με τα πετρώματα, τι θα γίνει με το αέριο και τι θα γίνει με το κουρδικό ζήτημα, με τους Κούρδους οι οποίοι αξιώνουν δύο περιοχές σε διαφορετικά σημεία του συνοριακού του χάρτη των συνόρων των γύρω κρατών, προκειμένου να δημιουργήσουν κράτος. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει ένα πλέγμα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θέλουμε να το αποδώσουμε. Και θέλω να σε ρωτήσω, με την δική σου εμπειρία και με τη δική σου ματιά, μπορούν να υπάρξουν, να γίνει, θα το πω απλά, να γίνει μοίρασμα της πίτας στα αμφισβητήσιμα κομμάτια, είτε αυτά είναι οικονομικά, είτε αυτά έχουν να κάνουν με χερσαία σύνορα στη Συρία. Το μοίρασμα το πετυχαίνεις όταν χωρίσεις την πολυκατοικία σε ορόφους, όταν τραβάς γραμμές και χωρίσεις μία χώρα στα τέσσερα. Εγώ θυμίζω, ας ξανακοιτάξουμε λιγάκι τον χάρτη, την Βόρεια Αφρική και γενικά τα αραβικά έθνη, είναι ευθείες γραμμές. Αυτές είναι παρμένες από Άγγλους και Γάλλους, όπου είχαν υπό την κατοχή τους όλες τις αραβικές χώρες και χωρίζανε τα χωράφια τους. Όπως τα χώριζαν πριν από τόσα πολλά χρόνια, έτσι θέλουν να ξαναχωρίσουν και σήμερα τη Συρία, ούτως ώστε ναι, να ξεχωρίσουν τα οικονομικά μεγέθη έτσι και ό,τι έχουν να πάρουν, να αποζωμίσουν από αυτή τη χώρα, παίρνοντας ο καθένας το κέρδος του και μοιράζοντας, αφήνοντας τον συνέτερο συνεργάτη το λίμα, το υπόλοιμα. Ένα μοίρασμα το οποίο θα γίνει σε καντόνια, γιατί ένα σενάριο που ακούμε είναι η δημιουργία πέντε διαφορετικών κρατηδίων εν κράτη, να το δεν πω έτσι. Δεν τους βγαίνει όμως, δεν τους βγαίνει. Δεν περίμεναν προφανώς τέτοια, κάπου δεν τους βγαίνει. Δεν περίμεναν προφανώς τέτοια αντίσταση, δεν περίμεναν τέτοια συνοχή και παρά την όποια παραπληροφόρηση η οποία έχουν με ιδιαίτερη εξωστρέφεια διαφημίσει, δεν περνάει αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν ακόμα φωνές. Δηλαδή, νωρίτερα ανέφερα τον κύριο Ρόμπερτ Φίσκ, είναι Βρετανός. Είναι Βρετανός και η φωνή του ακούγεται μέσα από βρετανικό μέσο, από τον Independent, και κάνει ομιλίες. Δεν μπορούν να φημώσουν τους πάντες, δεν μπορούν να κλείσουν όλα τα στόματα. Υπάρχει πόλεμος, ναι, υπάρχει αδικία, πεθαίνουν άμαχοι, βομβαρδίζονται νοσοκομεία, αλλά όταν μας λένε ποιος το έκανε και μας δείχνουν απευθείας το ποιος το έκανε. Εδώ καλά, συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε, εγώ είμαι ασφαλιστής, γίνεται ένα ατύχημα και πρέπει να περάσουν ειδικοί για να το δούνε. Δεν μπορεί να γυρίσει να πει κάποιος, συγγνώμη, εσύ φταίς, τελείωσε, έληξε. Και μάλιστα, αν παρατηρήσετε, δεν υπάρχει ιδιαίτερη κάλυψη από ανεξάρτητες πηγές, ειδησογραφικά μιλάω, στον χώρο της Συρίας. Έρχεται από τρεις συγκεκριμένες πηγές έρχονται όλες οι ειδήσεις. Αυτό και μόνο εμένα με κάνει να αμφισβητώ πάρα πολλά πράγματα. Τη σκιά μου καλά. Δεν πιστεύω με αυτά που βλέπω και ακούω. Και έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί και η σκιά είναι θέμα οπτικής γωνίας του προβολέα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Να στείλω το δελτίο, δεν μου επιτρέπει παραπάνω χρόνο. Με πολύ μεγάλη χαρά όμως να σε προσκαλέσω σε εκπομπή να δώσουμε μια αναλυτικότατη διάσταση. Θα μου επιτρέψεις να δώσω ευχές σε όλους για καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, αγάπη και ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, μία πρόσκληση η οποία ισχύει και την επαναλαμβάνω. Σε πρώτη ευκαιρία, με πολύ μεγάλη χαρά, να το δούμε και να το θέσουμε αναλυτικότατα και γιατί όχι με παρουσίαση χαρτών και με οτιδήποτε άλλο. Σε ευχαριστώ θερμά. Και εγώ. Ξεκίνησε από τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών στον νομό Εύρου η διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης των δελτίων μετακίνησης ατόμων με αναπηρία. Τα δελτία εξασφαλίζουν δωρεάν μετακίνηση με τα αστικά λεωφορεία του νομού και 50% έκπτωση για τις μετακινήσεις με το υπεραστικό κτέλ. Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης των δελτίων μετακίνησης ατόμων με αναπηρία για το έτος 2017.
Τα δελτία εξασφαλίζουν δωρεάν μετακίνηση με τα αστικά λεωφορεία του νομού και 50% έκπτωση με το υπεραστικό κτέλ. Όλα τα άτομα με αναπηρία πρέπει να πάνε στην Πρόνοια, που βρίσκεται στο παλιό νοσοκομείο κοντά στα γραφεία μας, ή σε όλα τα ΚΕΠ, για να θεωρήσουν τις κάρτες τους, ή όσοι δεν έχουν να βγάλουν καινούργιες κάρτες. Η θεώρηση και η έκδοση νέων καρτών άρχισε από τη Δευτέρα 12 του μηνός έως τις 31 Ιανουαρίου του 2017. Να μην το αφήσουν όμως τα άτομα με αναπηρία έως τότε, γιατί να μην τα αφήσουμε όπως συνήθως οι Έλληνες τρέχουμε τελευταία στιγμή. Δικαιούχοι των δελτίων είναι τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ατομικό του εισόδημα δεν ξεπερνά τα 23.000 ευρώ ή το οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο από 29.000 ευρώ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιανουαρίου του 2017. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τα άτομα με αναπηρία που είναι δικαιούχοι αυτής της κάρτας, δηλαδή με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%, θα πρέπει να προσκομίσουν την πιστοποίηση αναπηρίας τους, το εκαθαριστικό της εφορίας, το τελευταίο εκαθαριστικό, την ταυτότητά τους και την κάρτα να την έχουν μαζί τους για να θεωρηθεί. Όσοι δεν έχουν κάρτα για πρώτη φορά, πάλι τα ίδια δικαιολογητικά, με τη μόνη διαφορά θα πρέπει να έχουν δύο φωτογραφίες ή άτομο που χρήζει εταίρου προσώπου, δηλαδή βοήθειας εταίρου προσώπου, θα πρέπει να έχει τρεις φωτογραφίες για να βγάλει κάρτα και για το σύνοδό του. Αυτό είπαμε, ξεκίνησε όλοι να πάνε στα ΚΕΠ, καλύτερα στα ΚΕΠ, γιατί στην Πρόνοια είναι μόνο ένας υπάλληλος και θα αργήσουν πολύ, ενώ στα ΚΕΠ θα εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα. Παράλληλα, ο κ. Ευθυμιάδης απίφθινε κάλεσμα στους πολίτες να επισκεφτούν το περίπτερο του Συλλόγου με ατόμων με αναπηρία Εύρου στο χριστουγεννιάτικο χωριό της Αλεξανδρούπολης, ενισχύοντας τις δράσεις του είτε με αγορά κάποιου χριστουγεννιάτικου αντικειμένου, είτε με τη δωρεά τροφίμων για τα οικονομικά ασθενέστερα μέλη του Συλλόγου. Επίσης, πρέπει να ενημερώσουμε όλα τα άτομα με αναπηρία και όλους τους φίλους ότι έχουμε πλέον κι εμείς ένα περίπτερο, ένα σπιτάκι στο πάρκο, στο χριστουγεννιάτικο χωριό, στο πάρκο της Αλεξανδρούπολης, και όσοι θέλουν μπορούν να περάσουν από εκεί, γιατί έχουμε διάφορες κατασκευές που έχουν κάνει τα παιδιά. Όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν να αγοράσουν κάτι και εμείς αυτά τα χρήματα πραγματικά τα αξιοποιούμε έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή αγοράζουμε τρόφιμα, μόνο τρόφιμα, και τα δίνουμε σε άτομα με αναπηρία που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Επίσης, όσοι θέλουν, όσοι μας ακούνε και θέλουν, μπορούν να φέρουν στο σύλλογό μας και τρόφιμα, οτιδήποτε τρόφιμα, για να τα μοιράσουμε τα Χριστούγεννα στα άτομα που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Με δικό της περίπτερο μετέχει φέτος για πρώτη φορά στην Ονειρούπολη πυροσβεστική υπηρεσία της Δράμας. Στόχος της συμμετοχής είναι η ενημέρωση κυρίως των παιδιών για το έργο της. Ο επισκέπτης του περιπτέρου μπορεί να δει από κοντά τον εξοπλισμό της υπηρεσίας, καθώς επίσης και ένα ερπιστριοφόρο όχημα ειδικών αποστολών. Η Ονειρούπολη στη Δράμα, πέρα από διασκέδαση και γιορτινή ατμόσφαιρα, δίνει τη δυνατότητα σε μια σειρά από φορείς να ενημερώσουν τα μικρά και όχι μόνο παιδιά για το έργο τους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συμμετοχή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Δράμας με δικό της περίπτερο. Στα πλαίσια της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται στην πόλη μας με την πολύ όμορφη εκδήλωση της Ονειρούπολης, συμμετέχει και το πυροσβεστικό σώμα και η πυροσβεστική υπηρεσία Δράμας από φέτος, με το περίπτερο εδώ σε αυτήν την περιοχή, και σκοπός είναι η προβολή του έργου του πυροσβεστικού σώματος και της επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας για το έργο που εκτελεί το πυροσβεστικό σώμα, να γνωρίσουν τον εξοπλισμό μας, τα οχήματα που επιτελούμε το έργο μας, και περιμένουμε και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να μας επισκεφθούν και να ενημερωθούν για τις δράσεις του πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, πέρα από την ενημέρωση, ο επισκέπτης του περιπτέρου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Δράμας θα έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να δει από κοντά τον εξοπλισμό του πυροσβεστικού σώματος. Μεγάλο ενθουσιασμό που υπάρχει από τους μικρούς επισκέπτες, αλλά και τους μεγαλύτερους, είναι για όλο τον κόσμο, θα δουν ένα μέρος από τα οχήματα που έχουμε και
μέσω αυτών των οχημάτων μπορούμε να επιτελέσουμε αποτελεσματικά το έργο μας. Συγκεκριμένα στο περίπτερο που έχουμε στον συγκεκριμένο χώρο υπάρχει ένα υδροφόρο όχημα και ένα ειδικό όχημα ερπιστριοφόρο, με τα οποία όσο γίνεται δυνατότερα και καλύτερα προσπαθούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο ειδικός εξοπλισμός, οι στολές και τα εργαλεία με τα οποία επιτελούμε το έργο μας. Προσκαλούμε όλους τους συμπολίτες μας, ευπρόσδεκτοι όλοι, δούνε, να ενημερωθούν και να συμμετέχουν μαζί μας σε αυτήν την προσπάθεια που γίνεται στην όμορφη πόλη μας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε θερμά που για ακόμη μια φορά επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.